Hey guys, τι κάνετε, πώς είστε? Λοιπόν, πρώτο βίντεο στο YouTube. Ξεκινάμε καινούργια σειρά auto vlog. Ζώνη να βάλουμε. Πάντα ζώνη. Πάντα ζώνη. Καινούργια σειρά auto vlog. Λοιπόν, τι θα κάνουμε, τι θα πούμε, τι θα ασχοληθούμε. Δεν είπες πώς λεγόμαστε? Α, ναι, λεγόμαστε Special D. Έτσι θα μας βρείτε στο YouTube. Λοιπόν, τώρα ξεκινάμε το YouTube. Εγώ προσωπικά δεν έχω ιδέα. Πρώτο βίντεο πιστεύω ότι θα βγει χάλια. Όλοι οι YouTubers όμως από κάπου ξεκινάνε. Τέλος πάντων, είμαστε μια παρέα που έχουμε σχεδόν όλοι αυτοκίνητα τώρα. Είμαστε σε μια ηλικία 19-20 χρονών. Και εντάξει, πηγαίνουμε βόλτες, κάνουμε χαζομάρες και τέτοια. Και σκεφτήκαμε, αφού τα κάνουμε που τα κάνουμε, γιατί να μην τα δείξουμε και έτσι να τα ανεβάζουμε στο YouTube, να τα μοιραζόμαστε με κόσμο. Και έτσι άρεσε η ιδέα στην παρέα. Και αποφάσισα έτσι να αγοράσω μια κάμερα σχετικά καλή. Όχι τέλεια, γιατί τραβάω με την GoPro Hero 7 Black. Και είπαμε έτσι να ξεκινήσουμε YouTube και να δούμε πώς θα πάει. Άμα συνεχιστεί καλά, θα συνεχίσουμε. Άμα δεν συνεχιστεί καλά, θα σταματήσουμε. Τώρα, λοιπόν, οδηγάω ένα Skoda Octavia 5 τουρμπάτο, όπως βλέπετε και εδώ πέρα η τουρμπίνα. Τουρμπάτο. Σηκώνει 3 bar. Ούτε καν. Λοιπόν, ένα Skoda Octavia 5 1600, 112 άλογα. Είναι μοντέλο 2007. Έλα, ξεκινάμε. Λοιπόν, τι κάνει αυτός? Κινείται γρήγορα. Να τους, και ένας καγκουράκος εδώ απέναντι μας, το βλέπετε, έτσι είναι σωστή καγκουρός, παιδιά. Κοίτα, έτσι. Από το Supra. Μοιάζουν λίγο, ναι. Ήθελαν και οι Κορεάτες εκεί πέρα να το κάνουν λίγο έτσι σαν το Supra, αλλά δεν τους βγήκε. Εδώ έχει κόσμο όμως, γιατί τι γίνεται? Κλείσουμε το παράθυρο γιατί μάλλον έχει φασαρία και θα ενοχλεί. Τώρα καλύτερα. Ναι. Λοιπόν, ο Θάνος εδώ δίπλα μου. Βασικά δεν είπαμε τα ονόματά μας. Ας τα πούμε λοιπόν. Εγώ είμαι ο Παναγιώτης, δίπλα μου είναι ο Θάνος και ακόμα ένα παιδί που έχει ένα αυτοκίνητο που λέγαμε πριν, που δεν θα σας πούμε ακόμα τι είναι, το λέμε Αντώνη. Λοιπόν, ο Θάνος είναι το μόνο άτομο στην παρέα που δεν έχει δίπλωμα, αλλά και αυτός έχει ένα ταϊγό έτσι οικογενειακό αυτοκίνητο που θα βγάλει δίπλωμα το Δεκέμβρη, οπότε εντάξει, σχετικά σύντομα θα τον δούμε και αυτόν στους δρόμους. Και στο κανάλι αυτό λοιπόν θα... λέω όλα μπερδεμένα. Εντάξει, πρώτο βίντεο είναι, πιστεύω, γι' αυτό σας είπα ότι θα είναι λίγο χάλια στην αρχή. Πρώτο βίντεο είναι, τα λέω μπερδεμένα, δεν ξέρω τι λέω. Τι γελάς, Δεν ξέρω, μου βγαίνει αστεί λίγο. Τέλος πάντων. Και τι έλεγα? Ναι, θα δείτε. Βασικά έχω κάποια μελλοντικά σχέδια για αυτό το κανάλι, τα οποία θα πραγματοποιηθούν σε κανένα χρόνο από τώρα. Θα ξεκινήσουμε. Θα σας κάνω ένα spoiler. Θα γίνει project drift car. Αυτό θα σας πω. Θα γίνουν και άλλα πράγματα όμως, αλλά εντάξει, αυτό να το ξέρετε έτσι, να τέτοιο. Αλλά δεν ξέρετε τι project. Δεν σας έχω πει και δεν θα σας πω. Λοιπόν, ας κλείσουμε αυτό το θέμα. Τι άλλο θα γίνει? Όπου πάμε, διάφορα, ξέρω εγώ, trips, διάφορα, ξέρω εγώ, στο King of Europe που θα γίνει τώρα τον Οκτώβριο, 6-7 Οκτωβρίου, θα πάμε, θα δείτε από εκεί έτσι το δρόμο, θα κάνουμε και ένα έτσι auto vlog. Τι άλλο θα δείτε? Θα δείτε βόλτες με τα αυτοκίνητα, διάφορες χαζομάρες. Κάνω ωραία.
Ναι, θέλουμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Θα σας δείξω κιόλας διάφορα μηχανικά. Κάποια, ας πούμε, έχω πάρει OPD. Ορίστε και εδώ η Βασούλα. Θα μπει κάποια στιγμή και θα, τέτοιο, και θα σας δείξω πώς δουλεύει το OPD 2. Θα σας δείξω. Κάποια στιγμή θα βάλουμε και όλοι κάτι σκαν στο αυτοκίνητο, σε αυτό εδώ πέρα. Θα σας δείξω πώς μπαίνει και αυτό. Τι άλλο. Αυτά προς το παρόν. Είναι πολύ μικρό το βίντεο ακόμα για να το κλείσω. Οπότε έτσι βλέπω, παιδιά, πόση ώρα γράφω. Λοιπόν, τι άλλο, πες ρε τίποτα θέλω. Α, διακόπτω τα συνέχεια. Θυμήθηκα κι άλλο. Λοιπόν, θα λέμε όλα τα καινούργια παύλα, ό,τι βρίσκουμε στο YouTube, στο Google, έτσι ενημερώσεις της αυτοκίνησης γενικά, δηλαδή ξέρω εγώ, άμα βρει κάτι Ford ξέρω εγώ ή Toyota ή οτιδήποτε, θα το λέμε σε αυτό το βίντεο και τη γνώμη μας. Προς το παρόν δεν είδα κάτι νέο. Θες να πούμε άμα θα βγάλει τη Honda, το Honda S2000 δεύτερης γενιάς που σκέφτονται να το ξαναβγάλουν? Α, να ανοίξουμε μια συζήτηση τώρα εδώ πέρα. Ας τρέψουμε ώρα. Τι να πάω αυτή. Ποιο το Honda? S2000. Honda S2000 δεύτερης γενιάς. Εγώ δεν διάβασα κάτι προς το παρόν. Ναι, έχεις διαβάσει κάτι? Σκέφτομαι ότι όταν θα το βγάλουν θα είναι πάρα πολύ ακριβό. Και άμα το βγάλουν, τώρα δεν ξέρουμε κατά πόσο σίγουρο είναι. Ναι. Εντάξει, το Supra προς το παρόν, παιδιά, είναι καθοδόν. Θα βγει όπου να είναι. Το Supra το καινούριο, το... Δεν ξέρω, θα το λένε κάπως αλλιώς, Supra GT, πώς το λένε, δεν ξέρω. Δεν ξέρω καν, δεν έχω διαβάσει πιο λοιπόν. Ναι. Εντάξει, εμείς είμαστε λίγο Japan, άσχετα που οδηγάω VAG. Όλοι είναι στην παρέα μας στην Japan. Και πολύ Honda και Toyota. Και εντάξει, και Nissan. Αυτές οι τρεις μάρκες είναι... τώρα κάνα βαγγίτη στην ομάδα δεν έχουμε. Ένα οδηγάει Hovac, ο άλλο οδηγάει Japan που είναι Αντώνης, αλλά δεν σα λέω πάλι τι είναι. Ποιο άλλο. Και έχουμε και ακόμα ένα παιδί στην παρέα που έχει ένα Ford Focus. Focus, ναι. Focus, ναι. Ford Focus. Μοντέλο θυμάσαι. Το 9 πρέπει να είναι, ναι. Και εντάξει, μπορεί και αυτός να μπει στα βίντεο, δεν ξέρω. Την ιδέα AutoVlog την σκεφτήκαμε με τον Αντώνη. Μετά είπαμε τον Θάνο έτσι για να έχει, ξέρω εγώ, βόλτες και χαζομάρες. Και μετά το ξεκινήσαμε. Δεν είπαμε σε κανένα τίποτα. Εντάξει, τώρα θα δούμε πώς θα πάει. Είμαστε στα Πολάρισα και... Sorry φίλε, αλλά αρχίσα να βγάλω το φλάσιο, δεν πειράζει. Ένα μπαντιλίκ θέλετε? Χωρίς το μπαντιλίκ λάγεις. Θα κάνουμε σχετικά συχνά βιντεάκια. Όπα, Νάτος, Νάτος ρε, Japan Racing, Νάτος ρε. Ζήλεψα, παιδες. Ακούς, δεν σε είπα. Τις προάλλες είδα. Προτού με πάρεις τώρα, είδα MX-5 ρε. Ναι. Ένα σημείο. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία το χρώμα. Πέρα ήταν ότι πας μέσα, το κομμενάκι μέσα. Και βλέπεις, αρχίζει να σπρινιάρει. Ναι. Όπως είναι Δευτέρα, έφυγε. Κοίτα, μια τάκια. Μια τάκια, εντάξει, άμα τα προσθέσει λίγη δύναμη κάνουν θαύμα. Είναι καλά αυτοκίνητα, έτσι μικρά και όλες γλυκούλια. Εντάξει, με βγήκε καλό το αυτοκίνητο σχετικά.
εντάξει, δεν είχε προβληματάκια. Στην αρχή είχε ένα πρόβλημα από τον κατασκευαστή. Με το που το πήραμε, παιδες, ήμουν μικρός, πήγαμε βόλτα. Βόλτα και τέτοιο, διακοπές. Και πάρα πρόβλημα. Ό,τι να είναι. Αλλά σκάει έχει ένα προβληματάκι. Δεν είναι πρόβλημα ακριβώς. Δηλαδή έχει ξεκολλήσει η εξαγωγή. Δεν ακουμπάει πολύ καλά. Και έχει αλλάξει και ο ήχος από αυτό το πράγμα. Τώρα, εντάξει, εγώ δεν θέλω να το... Γίνεται να το φτιάξω. Αλλά, δεν ξεκόλλησε. Εντάξει, μου αρέσει ο ήχος τέτοιο που είναι. Δεν θέλω να το ξαναφτιάξω, να σας πω την αλήθεια. Γιατί εντάξει, τώρα δεν ακούγεται τίποτα. Τίποτα, απολύτως. Αλλά μόλις το πατάς κάτι κάνει, μωρέ, και αυτό. Εντάξει, είναι και το μικρό, είναι 1600. Και δεν είναι το μεγάλο το, είναι το FSI, δεν είναι το TSI. Άμα το TSI, παιδιά... Θα το δανειπώνω. Άχρε, μπαμπά, γιατί πήρες αυτό. Θα το δανειπώνω. Παιδιά, 160 άλογα. Πω... Ξέρεις, θα γινότανε. Βασικά, σε αυτό σκεφτόμουν να βάλω εξάτμιση. Αλλά δεν την έβαλα. Άμα είχα το TSI, η εξάτμιση θα έχει μπει εδώ και πόσο καιρό. Εδώ και πολύ καιρό. Αφού και αυτό γράφει, ας πούμε, γράφει καλά για το αυτοκίνητο που είναι. Φαντάζομαι το TSI τι θα κάνει, ρε μάνα. Το TSI θα μπορούσε να το αλλάξει και να το βάλεις μεγαλύτερο turbo, φίλε. Ναι, όντως. Ένα πρώτο στάδιο, πω. Πρώτο στάδιο και τέλος πάντων. Και θα έγραφε. Όχι ότι αυτό δεν γράφει. Ναι. Ενώ είχα να σας πω πρώτο. Φίλε, κοιτάξτε εδώ, εξάτμιση. Ρε, πώς τι. Δεν τη βλέπω, οπότε κάτσε να ξεκινήσεις πρώτα αυτός. Είναι ένα μπουρί. Και να τη δω. Όπλ, παιδιά. Όπλ. Εντάξει, μωρά. Τι κάνουμε. Λοιπόν, αυτό ήταν το πρώτο το vlog, το πρώτο βίντεο. Εντάξει, πρώτο στάδιο πιστεύω θα το έχει κάνει και αυτός. Δεν ξέρω τι το έχει κάνει. Τέλος πάντων, παιδιά, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, άμα γουστάρετε, βοηθήστε. Θα χαρώ πάρα πολύ, ειλικρινά. Τι άλλο να σας πω. Like, subscribe. κάντε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, μέχρι το επόμενο. Γεια σας. Γεια σας, παιδιά.